να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, για την κατασκευή νέου χώρου εναπόθεσης των απορριμμάτων, ζητάει η περιφέρεια και ήδη έχει ξεκινήσει ο απαραίτητος προγραμματισμός από την πλευρά του Δήμου και του Συνδέσμου Καθαριότητας. Στις 21 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της μελέτης του έργου και στις 6 Απριλίου θα τοποθετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίασή του, ενώ εν συνεχεία θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Την ολοκλήρωση του ελέγχου στους φακέλους του έργου για την επισκευή των ζημιών στον υπάρχοντα Χιτά περιμένει ο Σύνδεσμος Καθαριότητας. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του οργανισμού, Ανδρέας Ξένος, τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα, αφού δοθεί το πράσινο φως από το ελεκτικό συνέδριο που πραγματοποιεί τον έλεγχο στα στοιχεία του, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σε 2 συνεδριάσεις θα προχωρήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα στο Μάρτιο. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου με διάφορα θέματα στην ημερήσια διάταξη και η δεύτερη στις 29, που θα έχει ως μοναδικά ζητήματα την ολοκλήρωση και την παρουσίαση της απογραφής στις πρώην νομαρχίες και την ψήφιση του προϋπολογισμού της περιφέρειας. Μέσα στον Απρίλιο το Περιφερειακό Συμβούλιο θα φιλοξενηθεί στη Ζάκυνθο προκειμένου να πραγματοποιήσει την τακτική του συνεδρίαση. Απαντήσεις σε όσους κατακρίνουν τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και του ίδιου έδωσε ο πρόεδρος του σώματος Χρήστος Άνθης, επισημένοντας την αναγκαιότητα να αναλάβουν όλη την ευθύνη τους για την καλύτερη δυνατή παραγωγή έργου στο Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον κύριο Άνθη, ο ίδιος δεν πρόκειται να μετατραπεί σε κατασταλτικό μηχανισμό προχωρώντας σε απαγορεύσεις, σημειώνοντας πως και μετά τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Συμβουλίου, όλοι έχουν γίνει σοφότεροι και μπορούν να προστατέψουν τη δράση του. Σε έκθεση αγροτικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, από κοινού με άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις, συμμετείχε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου, προωθώντας τα τοπικά προϊόντα και με ιδιαίτερη έμφαση στο ελαιόλαδο. Ανάλογες παρουσίες θα πραγματοποιηθούν και το επόμενο χρονικό διάστημα με εκθέσεις και στο εξωτερικό, όπως στη Γερμανία. Οι εκθέσεις στόχο έχουν να υπάρξουν και εμπορικές συμφωνίες, ωστόσο, όπως τονίζεται, είναι αναγκαίο η παρουσία των τοπικών προϊόντων σε αυτές να έχει διάρκεια και να στηρίζεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στις 10 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου, στον οποίο ανήκουν όλοι οι γιατροί από όλους τους χώρους. Ήδη έχουν κατατεθεί οι υποψηφιότητες, όπου θα συμμετέχουν 2 ψηφοδέλτια με επικεφαλής στο πρώτο τον απερχόμενο πρόεδρο Παύλο Καψαμπέλη και στο δεύτερο τον Θανάση Μάρκου. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του νησιού μετά και τις πρόσφατες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο. Όπως ανέφερε ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Τέλειος Τράκας, τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει το συνδικαλιστικό όργανο παραμένουν ίδια με τα προηγούμενα χρόνια, με κυρίαρχο την έλλειψη προσωπικού. Συγκλονιστικός ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι ο Αστέρας Μαχαιράδου, παίρνοντας μια σημαντική νίκη με 3-2 για την 25η αγωνιστική του Περιφερειακού Πρωταθλήματος επί του Ολυμπιακού Κεφαλονιάς εκτός έδρας. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 82-78, η Αγίες επικράτησε το Σάββατο της νίκης Προαστίου στο κλειστό της Παναγούλας, διατηρώντας τις πολλές ελπίδες που έχει, προκειμένου να κατακτήσει την 4η θέση στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος της Α1 SKE. Την πρόκρισή τους στις 8 καλύτερες ομάδες του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κορασίδων εξασφάλισαν τα κορίτσια του ΖΑΟ παρά την ήττα τους το Σάββατο από τον Άρη Σκάλας εκτός έδρας. Η ομάδα του Γρηγόρη Αυτζή ιτήθηκε 2-3 σετ από την ομάδα του Άρη, όμως στη Ζάκυνθο είχε επικρατήσει με 3-1 σετ και έτσι πήρε την πρόκριση. Με τη συμμετοχή 50 αθλητών από όλη την περιφέρεια της Πελοποννήσου, της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, στο νησί μας πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο το δεύτερο ενωσιακό πρωτάθλημα τένις για αθλητές κάτω των 12 και των 16 ετών. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στα γήπεδα του ΖΑΟ και στο τένις κλαμπ των αδελφών Φαραού στην περιοχή της Αγίας Εκατερίνης στο δρόμο του Κταίου. Οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι μικροί αθλητές ήταν πολύ μεγάλες και το ενδιαφέρον που έδειξε το κοινό επίσης μεγάλο.